Σταυροπροσκύνηση. Η επέτειος ενός τρελού. Περπατούσε μέρα και νύχτα στους δρόμους της πόλης σαν Ιερικό, στο ένα χέρι ένα ποτήρι μπύρα και στο άλλο ένα ατέλειωτο τσιγάρο. Γελούσε και κουβέντιαζε με σκιές, έβριζε τη μοίρα του και κοιμόνταν όπου έβρισκε, το καλοκαίρι σε παγκάκια κάτω από τα δέντρα και το χειμώνα σε εισόδους πολυκατοικιών. Είχε σπίτι, το πατρικό του, αλλά σπάνια πήγαινε, άντε για κανένα μπάνιο, ίσως σε κάποια μεγάλη επέτειο, όπως έλεγε. Δίπλα του σε κάθε βήμα υπήρχαν σκυλιά, άλλοτε γάτες, μερικές φορές κρατούσε ποντίκια, τα μεγάλωνε μέσα στις μεγάλες και βαθιές τσέπες του σκισμένου και λιγδιασμένου σακακιού του. Σόκαρε, του άρεσε να προκαλεί τον φόβο στους νοικοκυρέους, στους «καθώς πρέπει» πολίτες, που σέβονταν τους νόμους και κυρίως ήταν εχέφρονες, ενώ εκείνος για όλους ήταν ο τρελός της γειτονιάς. Εγώ τον γνώρισα στο καφενείο. Καθόνταν όπως πάντα μόνος, βυθισμένος στις σκέψεις. Στο δεξί του χέρι ένα ποτήρι αλκοόλ, στο αριστερό ένα τσιγάρο το οποίο δεν έσβηνε ποτέ. Λες και είχε τάμα την καταστροφή του. Έπαιρνε την πύρα στο χέρι και πήγαινε ερχόνταν με βιαστικά βήματα μέσα στο μαγαζί. Καμιά φορά, άμα αισθανόταν πιο καλά, έπαιζε κανένα τάβλι, γελούσε με την ψυχή του. Εάν κέρδιζε την παρτίδα, ένιωθε σπουδαίος και καφιόνταν για τις επιδόσεις του. Λένε ότι όλα ξεκίνησαν όταν ήταν έφηβος. Τότε χάθηκε στους λαβυρίνθους του μυαλού του. Άρχισε να μιλάει με σκιές, να ακούει φωνές, φανταζόντας σκηνές που προβάλλονται κάθε αργά στο βουβό σινεμά του πόνου του. Παρόλα αυτά ήταν ειρηνικός και άκακος, ήσυχος και αθόρυβος. Μιλούσε και χαμογελούσε σε όλους. Όταν το χαιρετούσες, άνθιζε το πρόσωπό του. Μονάχα με ορισμένους ήταν κάπως επιφλακτικός και απόμακρος. Ένιωθε με ένα δικό του τρόπο την σκληρότητα που έκρυβαν. Αυτούς να τους προσέχετε, συμβούλευε τους θαμώνες του καφενείου. Είναι κακοί άνθρωποι. Κάτω από τη γραβάτα υπάρχει βρωμιά. Μυρίζει η καρδιά τους πονηριά. Παρόλα τα προβλήματά του, δεν έπαψε ούτε μια στιγμή να πλάθει όνειρα, να κοιμάται στην αγκαλιά της προσωπικής του ελπίδας, να πίνει πρωινό με πρόσωπα της φαντασίας του και να κοιμάται στις γλυκές αγκαλιές των ονείρων του. Αυτοί τουλάχιστον νοιάζονταν για εκείνον, τον γλυκοχαιρετούσαν και τον πρόσεχαν, κι ας μην υπήρχαν οι άλλοι, οι κανονικοί. Τον κυνηγούσαν, κρυφά τον λιδωρούσαν και αυτά τα βλέμματά τους τόσο πολύ τον τυραννούσαν, γεμάτο ίκτο και λύπηση, απόρριψη και περιφρόνηση που κόβει σαν τζάμι. Γι' αυτό και δεν τους κοιτούσε στα μάτια, σχεδόν καθόλου. Είχε σκυμμένο το κεφάλι και μετρούσε τα βήματά του στα σοκάκια των μονολόγων του. Λες και περίμενε να αλλάξει ο δρόμος της ζωής του. Ένα βράδυ τον κέρασα μια μπύρα, την δέχτηκε με χαμόγελο, έστρεψε το πρόσωπό του και με κοίταξε κατευθείαν στα μάτια. Σπάνιο φαινόμενο για εκείνον. Λες και ήθελε να μου κάνει κάποια μεγάλη δήλωση, μια σπουδαία ανακοίνωση. «Φίλε,
Αύριο έχω επέτειο. Τι επέτειο, βρε? Του απάντησα με απορία. Μήπως εννοείς γενέθλια? Όχι, επέτειο. Ξέρω τι σου λέω. Σαν αύριο τη σταυροπροσκύνηση γεννήθηκα. Ήταν η μέρα που ήρθα στη ζωή. Κανείς δεν χάρηκε. Κανείς δεν γέλασε. Ήταν όλοι τους βουβοί και τρομαγμένοι. Πού το ξέρεις, ρε, γιατί το λες? Ναι, ξέρω τι σου λέω. Κανείς δεν χάρηκε. Μου το είπε ο μεγάλος μου αδελφός. Δεν ήθελαν άλλο παιδί και εγώ τους έτυχα. Αποτύχη γεννήθηκα. Θύμωσαν μαζί μου. Ντρεπόντουσαν για μένα. Δεν με ήθελαν. Η μάνα ντρεπόντα να με θυλάσει. Πήρε φάρμακα για να σταματήσει τον θυλασμό. Σε τέτοια ηλικία να δείχνω τα στήθη μου, ντροπή είναι. Σε αυτό συμφωνούσε και η γιαγιά μου, η μάνα του πατέρα μου. Δύστροπη και σκληρή γυναίκα. Έζησε εποχές όπου το κορίτσι θεωρούνταν κατάρα για μια οικογένεια. Η δε ζωή της γυναίκας σκέτη κόλαση, υποταγή, υποτέλεια, βία και περιθώριο, λίγο καλύτερα από τα ζώα της φαμίλιας. Έτσι η γιαγιά μισούσε τη ζωή, οτιδήποτε είχε σχέση με τη χαρά της ζωής. Δεν έζησε αυτή, δεν χάρηκε, κανείς να μην χαρεί. Αυτό ήταν το κρυφό της δόγμα. Έλεγε και ξανά έλεγε στη μάνα μου, «Τι το θέλατε το παιδί σε τέτοια ηλικία, να σας κοροϊδεύει ο κόσμος, ότι δεν μπορείτε να κάνετε καλά τις ζωές σας, ρε ζήλυγε να με σε όλο το χωριό». Προσπάθησαν να με ρίξουν πολλές φορές. Τι μπουνιές έδινε ο πατέρας στην κοιλιά της μάνας. Τι βίες και κουραστικές δουλειές. Τίποτα. Δεν έλεγα να το κουνήσω. Μέσα εκεί, γραπωμένος από τη ζωή. Λένε οι παλιοί ότι άμα είναι να παιδευτείς, θα παιδευτείς. Δεν την γλιτώνεις. Κι εγώ, φίλε μου, παιδεύομαι από την πρώτη ανάσα ζωής. Κατάλαβες τώρα γιατί σου λέω ότι δεν με ήθελε κανείς? Αυτό το βασανιστικό ερώτημα στήχιωσε μέσα στην ύπαρξή μου. Ξημερώνει, βραδιάζει και εγώ διερωτώ με θέλει κανείς? Μόλις τέλειωσε τη φράση αυτή, πετάχτηκε πάνω λες και τον κτύπησε ηλεκτρικό ρεύμα. Άντε καληνύχτα, ευχαριστώ για την πύρα. Μέχρι να σηκωθώ, είχε χαθεί τρέχοντας στα παρακάτω στενά γύρω από το καφενείο. Είχε τους δικούς του ρυθμούς, τα δικά του όρια και πάνω απ' όλα τον δικό του κόσμο που δεν χωρούσαν κάθος πεπισμοί. Όλα ήταν ελεύθερα, αυθεντικά. Αγαπούσε ιδιαίτερα τα παιδιά, τους παππούδες και τα δέσποτα ζώα, όλους τους αδύναμους. Ένιωθε ότι συγγένευαν μαζί του. Μια σχέση πέρα από το μυαλό και τη λογική έρεε μέσα του με αυτές τις υπάρξεις. Το πατρικό του σπίτι του είχε γεμίσει σκύλους και γάτες, χελώνες, μικρές κουκουβάγες και νυκτερίδες. Περνούσε, τα τάιζε και έπειτα χανόταν και πάλι στους δρόμους. Είχε συμφιλειωθεί απόλυτα μαζί τους. Ο κόσμος της λογικής τον είχε απορρίψει. Ο κόσμος όμως της αλόγου φύσεως τον είχε αγαπήσει και εντάξει απόλυτα στην κοινωνία του. Τα βράδια έπαιρνε κάποια από τα σκυλιά του σπιτιού και κατέβαινε σε φτωχογειτονιές της πόλης. Όπου έβρισκε μια γριά ή ένα γέρο μόνο του, βουτυγμένο στη μοναξιά, τον αγκάλιαζε, του έκανε αστεία και καθόνταν για παρέα. Έπαιρνε μπύρες από το περίπτερο και κουβέντιαζε με τις ώρες μαζί τους. Έλεγε ότι επειδή ένιωθαν τελειωμένοι, ήταν ωραίοι. Η σωματική αδυναμία άνθιζε μια δύναμη στην ψυχή τους. Του άρεσε η παρέα τους. «Να σου κάνω, παιδί μου, ένα καφεδάκι?» «Όχι, ρε θεία, τι να τον κάνω τον καφέ? Ο καφές είναι για εκείνους που θέλουν να θυμούνται. Εγώ προτιμώ να ξεχνώ, να μη σκέφτομαι, να ησυχάζει ο νους μου.
Έτσι η Μπυρίτσα κάνει καλύτερη δουλειά. Με ζαλίζει, θολώνει το μυαλό και δεν καταλαβαίνω τίποτα. Με νιώθεις? Οι γερόντι έγνεφαν συγκαταβατικά και ας μην καταλάβαιναν τίποτα απολύτως. Η ουσία για αυτούς ήταν ότι είχαν μια παρέα, έναν άνθρωπο να πούν μια κουβέντα για τα περασμένα μεγαλεία τους, τους άνδρες που τις τυραννούσαν, για τα παιδιά τους που έλειπαν στα ξένα, οι περισσότεροι για την εγκατάλειψη που ένιωθαν. Εκείνος τους άκουγε, δεν μαρτυρούσε τα μυστικά τους και το κυριότερο, δεν απέρριπτε κανέναν. Αντιθέτως, τους έδινε με το δικό του τρόπο δύναμη. «Έλα μωρέ θεία, ολίγο πολύ σταυρωμένοι είμαστε σε αυτό το ντουνιά. Κάθε σπίτι και καημός, κάθε άνθρωπος και βάσανα. Είδες εσύ κανέναν να μην κουβαλάει σταυρό? Δες και μένα που με ένα ρεμάλι, κανείς δεν με υπολογίζει. Όλοι με λυπούνται και με φωνάζουν τρελό, κακομύρι, άχρηστο. Εντάξει όμως, ζω κι εγώ. Αντέχω, έφτιαξα το δικό μου κόσμο και είμαι πρίγκιπας». Αύριο ξημέρωνε τη Σταυροποσχηνήσεως, γιόρταζε, σκέφτηκε να πάει σπίτι, να κάνει κανένα μπάνιο, να αλλάξει τα ρούχα που φορούσε σχεδόν 6 μήνες. Οι γείτονες του άφηναν στην πόρτα κανένα ρουχαλάκι, καλά ήταν, φορεμένα αλλά καθαρά και σιδερωμένα. Σκέφτηκε ότι είχε να πάει πολύ καιρό στην εκκλησία. Του είχε λείψει. Δεν μπορούσε να παραμείνει πολλή ώρα μέσα στο ναό, μια και δεν ησύχαζε το βήμα του, αλλά ωστόσο θα άναβε το κερί του και θα έκανε το σταυρό του. Πήγε σπίτι, πλήθηκε, έβαλε τα καθαρά ρούχα και κατέβηκε στην εκκλησία. Είχε αρκετό κόσμο, άναψε κερί και σταμάτησε δίπλα σε ένα παιδί. Εκεί αναπαυόνταν, ένιωθε πιο οικία. Τους ενήλικες δεν τους εμπιστευόνταν. Κάθισε κατάχαμα, δεν ήθελε τις καρέκλες. Άλλωστε ήξερε ότι θα μπορέσει να μείνει πολύ. Θα τον έπιανε πάλι αυτή η νευρικότητα, η τρεχάλα. Η λειτουργία ήταν υπέροχη, ένιωθε πολύ όμορφα, τον είχε συνεπάρει τόσο πολύ που ξέχασε τα τρελά βήματά του. Είχε ειρηνεύσει η ψυχή και το σώμα του. Μια γλυκιά υπερκόσμια ειδονή έρεε μέσα στο είναι του. Ποτέ δεν είχε νιώσει τέτοια θαλπορή, τέτοιο δυνατό, ζεστό και όμορφο συναίσθημα. Λες και κάποιος τον αγαπούσε, λες και κάποια τον κρατούσε αγκαλιά. Αισθάνθηκε ένα γλυκό ύπνο να ξελογιάζει τα μάτια του. Έγειρε το κορμί του στο πάτωμα, ξάπλωσε. Σταύρωσε τα χέρια του στο στήθος και μάζεψε τα πόδια του στην κοιλιά του. Έγινε ένα κουβαράκι σαν μικρό παιδί. Μερικοί γέλασαν, άλλοι πάλι εκνευρίστηκαν με την ασέβειά του. Τι στάση ήταν αυτή με σνό και μάλιστα εν ώρα λειτουργίας. Άσχημα πράγματα. Μερικοί είπαν να τον ξυπνήσουν, να τον σκουντίξουν. Ορισμένοι όμως που τον αγαπούσαν, τους εμπόδισαν. Αφήστε τον, δεν ενοχλεί κανέναν. Εκείνος έδειχνε τόσο ευτυχισμένος, τόσο χαρούμενος και γαλήνιος. Λουσμένος στο φως, έφεγγε μακαριότητα που έλειπε από όλους τους επικριτές του και ας μιλούσαν με τόσο σεβασμό και θρησκευτικό στόμφο για τα τελούμενα μυστήρια. Εκείνος είχε την χάρη και αυτή τον νόμο. Η λειτουργία τέλειωσε. Ο σταυρός ήταν πλέον στη μέση του ναού, στολισμένος με άνθη που μοσχοβολούσαν ελπίδα. Οι πιστοί
είχαν σηκωθεί από τις θέσεις τους, σχηματίζοντας ουρές για το αντίδωρο. Αυτός δεν έλεγε να ξυπνήσει. Στην ίδια θέση, γαλήνιος, στην ίδια στάση, ακίνητος και φωτεινός, ο Παπαχρήστος είπε να φωνάξουν τους επιτρόπους. «Καλά, δεν βλέπετε το παλικάρι? Ξυπνήστε το να πάρει και αυτός αντίδωρο, να πάει σπίτι του». «Σήκωνε ρε, ξύπνα, τελειώσαμε, είναι ώρα να πηγαίνεις». Εκείνος όμως είχε μόλις αρχίσει. Στο ναό είχε μείνει μονάχα το σώμα του, η ψυχή του ταξίδευε. Στην εξόδια ακολουθία ο ναός γέμισε από παιδιά και γέρους. Στην αυλή μπροστά στην πόρτα είχαν παραταχθεί σκύλοι και γάτες, λες και κάποιος μυστικά τους είχε ειδοποιήσει. Οι αγαπημένες του γιαγιάδες ξαγρύπνησαν δίπλα στο λείψανο του γλυκού τρελού τους. Όλοι οι ανώνυμοι ήταν εκεί. Τον έθαψαν όπως τον βρήκαν, σε στάση εμβρίου. Πηγή Ιστότοπος, η θεοσκέπαστη γη των μετεώρων. Μουσική Σταμάτης Πανουδάκη, με ένα μεγάλο ευχαριστώ.